Ποσοστά. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχάς να πούμε και τα αριθμητικά, τα οποία είναι πάρα πολλά σενάρια, αλλά απλώς να σας πω κάτι απαντώντας και στον τηλεθεατή σας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει τα ποσοστά που πήρε τον Ιούνιο του 2012 και είναι πρώτος, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 3,5 με 4 μονάδες. 27 λέτε. Ναι, το 27. Στο ερώτημα του τηλεθεατή απαντάω. Άρα λοιπόν γυρνάω και του λέω. Μισό λεπτό. Επειδή σας είπατε τώρα για αυτό, τον πύχη. Είναι για εσάς το μέτρο σύγκρισης ο Ιούνιος του 2012 ή όχι? Βέβαια. Δηλαδή, αν πέστε κάτω από το 27, είναι αποτυχία. Ακούστε λοιπόν, όλα τα πράγματα. Ακούστε. Είναι αποτυχία αν πάτε κάτω από το 27. Ακούστε. Θα σας απαντήσω, αλλά μάλλον με διακόψετε. Το 27 δεν προκύπτει από πουθενά. Θα σας απαντήσω. Γιατί όλοι κάποιο όριο έχουν βάλει. Το Πασόκ έχει βάλει το 10, ξέρω εγώ. Νέα Δημοκρατία φαντάζομαι βάζει το πρώτο. Εμείς έχουμε βάλει ότι θα πρέπει να είμαστε, θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Έστω και με μία ψήφο που είπε, και όσο μπορεί περισσότερο για να σταλεί ένα μεγαλύτερο μήνυμα από τους πολίτες και από την κοινωνία. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μου βάλατε αριθμητικά και θα σας πω και μία πρόταση στο τέλος. Ακούστε, τα αποτελέσματα συγκρίνονται σαφέστατα με τις εκλογές του Ιούνιου του 2012, αλλά είναι σύνθετη η εκλογή. Και σύνθετη, αν θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να τα συγκρίνουμε. Έχει σχέση με το τι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, με το τι θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, με το τι θα πάρει το άθεσμα Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Αν παραδείγματος χάρη. Αν πάτε στο 22, από το 27 έχει μεγάλη διαφορά. Σαφέστατα έχει μεγάλη διαφορά. Θα μου πεις, μπορεί να πάρει 20 Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω από εσάς. Σύμφωνα, αλλά και το 27 με το 22 έχει 5 μονάδες διαφορά. Σαφέστατα. Δεν θα έχουμε άλλα ζητήματα. Θα πούνε. Άρα λοιπόν, καλό όποιους κάνουν εδώ πέρα διάφορα σενάρια με τους αριθμούς να μην τα κάνουμε. Να τα κάνουμε στις 25 Μάη. Ένας είναι ο στόχος. Ο ΣΥΡΙΖΑ να στείλει ένα μήνυμα, η κοινωνία να στείλει ένα μήνυμα και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτος. Τελειώνοντας, να πούμε και κάτι πολιτικό. Στις 25 Μάη, ο κάθε πολίτης ο οποίος θα πάει να ψηφίσει. Θα πάει να ψηφίσει κοιτώντας την οικογένειά του, τα προβλήματά του, τον περίγυρό του και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν στέλνονται πολιτικά μηνύματα. Και όταν λοιπόν επιλέξει και στείλει παραδείγματος χάρη ένα εκλογικό μήνυμα, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο, είτε με το να μειωθεί από το 42% η κυβερνητική πολιτική και να πάει στο 29%, στο 30% ως άθροισμα, δηλαδή ο ένας στους τέσσερις να φύγει από τον Ιούνιο του 2012, το πολιτικό μήνυμα είναι ένα. Ότι η κυβερνητική πολιτική αυτή απέτυχε. Και άρα χρειαζόμαστε μια άλλη κυβερνητική πολιτική. Χρειάζεται μια άλλη κυβερνητική πολιτική. Και αυτή που θα επιβραβευθεί. Και αυτή που θα επιβραβευθεί. Κάτι θα γίνει. Και αυτή θα σας κάνουμε και πριν μια. Δώσουμε. Λοιπόν, έχετε μπει σε παροχολογία τώρα. Λεφτά υπάρχουν. Πριν λοιπόν αρχίσουμε και λέτε και κάνουμε. Κύριε Πουλάκη, πριν λοιπόν. Αρχίστε και κριτικάρτε την παροχολογία. Δεν έχουμε πει. Έχουμε πει δύο πράγματα. Ο κατώτατος μισθός θα έρθει εκεί που ήταν το 2009. Και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε μέσα στην διαπραγμάτευση να ανατρέψουμε τη μνημονιακή πολιτική στη διαπραγμάτευση με το Μέρκελ. Αυτό, κύριε Πουλάκη, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Το θα προσπαθήσουμε μέσα από τη διαπραγμάτευση μέσα στην να ανατρέψουμε. Κύριε Τσίπρας, κάτι άλλο. Σας παρακαλώ, κύριε Τσίπρας, σας παρακαλώ. Έτσι είναι. Το θα προσπαθήσουμε μέσα από τη διαπραγμάτευση να ανατρέψουμε την ισχύουσα κατάσταση. Καινούργια θέση. Είναι σε σχέση με το θα ασκήσουμε το μνημόνιο το ίδιο βράδυ. Μέρα με τη νύχτα. Έτσι φωτός. Όχι, κάντε λάθος. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Κάντε λάθος. Σας είπα, ακούστε να δείτε. Σας είπα για τη διαπραγμάτευση. Σας είπα για τη διαπραγμάτευση. Δεν σας είπα για το μνημόνιο. Σαφέστατα θα καταργηθούν οι εργασιακές σχέσεις, όλα αυτά που ψηφιστήκαν. Υπάρχει νόμος που έχει κόψει το 13ο, 14ο μισθό. Θα το καταργήσετε? Όχι, υπό τις υπερπροθέσεις. Του είπαμε ότι αυτή τη στιγμή έχει ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει νόμος που έχει βάλει το φόρο ακινήτων εκεί που τον έχει βάλει, θα το καταργήσετε? Όχι. Υπάρχει νόμος που έχει βάλει το φόρο του στα πετρέλαια εκεί που τον έχει βάλει, θα το καταργήσετε? Κάτι απλό για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Μέσα σε δύο χρόνια, ακούστε να δείτε, γκρεμίσαν ένα σπίτι. Και ερχόσαστε λοιπόν και μου λέτε ότι από τη στιγμή που γκρεμίσαν, εμείς λέγαμε ότι θα το ξαναχτίσουμε. Εσείς μου το λέγατε. Εμείς λέγαμε ότι θα το ξαναχτίσουμε. Θα το ξαναχτίσουμε. Θα αλλάξουμε ρότα. Θα φύγουμε από αυτή την ιστορία. Αφήστε το χρέος. Το μνημόνιο τέρμα και θα το τερματίσουμε και εμείς και με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και μιλάμε για τη διαπραγμάτευση. Και στη διαπραγμάτευση την οποία θα πάμε έξω. Δεν ρώτησα εγώ για το χρέος, κύριε Πουλάκη. Διαπραγμάτευση είπατε για το χρέος. Ήμουν ασαφής. Εννοώ για την πολιτική λιτότητας και φορομπηχτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Αυτή θα την τερματίσετε με τον συγκεκριμένο τρόπο που σας ρώτησα. Συγκεκριμένα δεν θα την τερματίσουμε. Μόνο που θα έχει όμως το πρώτο πράγμα που θα γίνει πρώτα απ' όλα ο κατώτερος μισθός να πάει εκεί που ήταν. Το πρώτο πράγμα. Μάλιστα.
Έλα τα άλλα έχουν εγκρεμιστεί και προσπαθούμε μέσα από το πρόγραμμα να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Επειδή πήγαμε στην κουβέντα της ουσίας, η κριτική που ασκείται προς εσάς είναι ότι...